Μλαντένοβιτς και Μαντσίνη. Ο Φατίχ Τερίμ είναι δίπλα στον Μαντσίνη και του δίνει κάποιες οδηγίες εδώ και ένα λεπτό περίπου. Ο Μλαντένοβιτς έχει βγάλει τη φόρμα του. Λογικά ο Χουάνκαρ θα είναι ένας που θα βγει, θα μάθουμε σε λίγο, Γιάννη. Ο Μπερνάρ καταλαβαίνει την πάσα του Μπράμπερτ και παίρνει την μπάλα τώρα για τον Παναθηναϊκό με το Σπόραρο. Σπόραρ καταπληκτικό δεξιά πέναλτι 0-1. Στην κίνηση βρήκε την μπάλα όπως την ήθελε με το Εσωτά. Απλώνει το κορμί, δεν έχει απάντηση. Ο παίκτης που έρχεται από τον πάγκο, η αλλαγή του Φατίχ Τερίμ στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγο πριν δεν βρήκε την μπάλα στη σέντρα του Βαγιανίδη. Εδώ λειτουργήσε άψογα για τον Παναθηναϊκό ως επιθετικός και σκοράρει. Περιμένοντας πάντα τον έξτρα χρόνο. 4 θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Για πάμε, γιατί έχει και υποσημείωση, αλλά μισό λεπτό. Να δούμε την έξτρα επίθεση του Παναθηναϊκού τώρα. Μαντσίνη ανεβαίνει πολύ γρήγορα και ο Μλαντένοβιτς είναι ξεκούραστη. Έκανε τη σέντρα, η προβολή, ο Κουέστα, η μπάλα στα δίχτυα, αυτοκόλ από τον Μπράμπετς. Ο Τζούρισιτς μπήκε σε πρώτο χρόνο. Ο Κουέστα αποκρούει, μετά ο Μπράμπετς βρίσκει την μπάλα πάνω του και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 του Παναθηναϊκού. Σφράει καθυστερήσεις κατά προσφέρει Θεσσαλονίκη στο Κλάδης Βικελίδης. Παναθηναϊκός που έφυγε πάρα πολύ.